Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο αγώνας για καμιά εμπλοκή, καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, για να κλείσουν τώρα οι ξένες βάσεις και να γυρίσουν οι φρεγάτες από την Ανατολική Μεσόγειο, είναι η μεγαλύτερη συμβολή στην πάλη του Παλαιστινιακού λαού για την απόκτηση του δικού του κράτους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται σε αυτή την πλευρά της ιστορίας. Η ανιστόρητη θέση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα του Ισραήλ, η στάση απανθρωπιάς της κυβέρνησης με την αποχή της από την ψηφοφορία στον ΟΗΕ για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και η πεισματική και προκλητική άρνηση όλων σας για την εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της Ελληνικής Βουλής το 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους δείχνει ότι είστε στην ίδια πλευρά της ιστορίας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους μακελάριδες της γης ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαός και νεολαία συντάσσονται με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γι' αυτό και την ερχόμενη Κυριακή πρέπει να βουλιάξει το Σύνταγμα σε όλη τη χώρα τις επόμενες μέρες σε ένα ποτάμι λαϊκής αλληλεγγύης για ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Οι δύο λαοί μπορούν να ζήσουν ειρηνικά. Στο νομοσχέδιο, πίσω από τα ίδια βαρετά και παραπλανητικά συνθήματα περί αξιοκρατίας, αντικειμενικότητας, διαφάνειας, λογοδοσίας, εφαρμογή των κανόνων δικαίου για ένα δήθεν νέο, ευέλικτο, πιο στοχευμένο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων, κρύβεται ο πυρήνας του αστικού επιτελικού κράτους. Και αυτό το επιτελικό αστικό κράτος της ευνοιοκρατίας και του πρωθυπουργικού συγκεντρωτισμού, όπως κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, βγάλε τη σκούφια σου και βάραμε, έχει συνέχεια, είτε με Νέα Δημοκρατία, είτε με ΣΥΡΙΖΑ, είτε με ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση. Για παράδειγμα, το ΑΣΕΠ που περιβάλλεται με το φωτοστέφανο της ανεξάρτητης αρχής από όλους σας, κινείται αστηρά στο προκαθορισμένο πλαίσιο που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο της εκάστοτε κυβέρνησης και επί της ουσίας λειτουργεί ως τμήμα του κρατικού μηχανισμού και γι' αυτό το λόγο δεν υπόκειται και σε κυβερνητικό έλεγχο, δηλαδή είναι περιττός. Συνεπώς το ΑΣΕΠ δεν είναι κάποια ανεξάρτητη αρχή, αλλά είναι βαθιά εξαρτημένο από τις αντιλαϊκές πολιτικές, υπηρετεί μια δημόσια διοίκηση βαθιά αντιδραστική. Υπηρετεί την αναδιοργάνωση του αστικού κράτους, προκειμένου να καταστεί η δημόσια διοίκηση, οι φορείς της και οι διοικήσεις τους, εργαλείο στήριξης της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας της καπιταλιστικής οικονομίας προς όφελος του κεφαλαίου. Γι' αυτό άλλωστε και η έκθεση Πυσαρίδη κατατάσσει τον ΑΣΕΠ ως βασικό μοχλό στις προτεραιότητες της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αλήθεια, ποιος ευθύνεται σήμερα για τα χάλια στην υγεία και την παιδεία, για τις μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό, για την εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς και τους πενιχρούς μισθούς, για την παντελή απουσία αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής, αντιπυρικής προστασίας της ανθρώπινης ζωής? Η αιτία βρίσκεται στην απουσία ικανών και αποτελεσματικών μάνατζερ ή στο γεγονός ότι λείπουν χιλιάδες μόνιμοι γιατροί και νοσηλευτές από τα νοσοκομεία, χιλιάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί από τα σχολεία, στις άθλιες εργασιακές σχέσεις συμβασιούχων, ορομισθείων, επικουρικών, εργολαβικών εργαζόμενων? Η αιτία των προβλημάτων στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, στην πυροσβεστική, στις δασικές υπηρεσίες, είναι η έλλειψη στοχοθεσίας και η απουσία μάνατζερ ή στο γεγονός ότι υπάρχουν 3.500 κενά οργανικών θέσεων στο πυροσβεστικό σώμα και μόλις προχθές απέλυσε η κυβέρνηση 2.500 εποχιακούς, ενώ θα έπρεπε να τους μονιμοποιήσει, ή για το γεγονός ότι δεν έχετε φροντίσει να στελεχώσετε την ΔΑΕΦ και τη ΣΤΑΕΦ για να διεκπεραιώσουν τον έλεγχο χιλιάδων φακέλων των πληγέντων στη Θεσσαλία και στο Αρκαλοχώρι μετά το σεισμό, και τους εναπομείναντες να τους έχετε κάνει μπαλάκι πότε να κατοικοειδρεύουν στην Κρήτη και πότε στη Θεσσαλία.
μεγαλύτερη απόδειξη της αναξιοπιστίας και των ψεμάτων της κυβέρνησης για τα περί διαφάνειας και λογοδοσίας στις διοικήσεις των δημόσιων φορέων είναι τα όσα εξελίσσονται και στα νοσοκομεία της Κρήτης. Η καρατόμηση της τελευταίας διοίκησης του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, της δικής σας νεοδημοκράτικης διοίκησης, που έφτασε στο χείλος του γκρεμού το νοσοκομείο, έφερε σε χρόνο τετέ και την παρέτηση του προσωρινά εκτελών χρέη διοικητή, επειδή δεν δέχτηκε τη μετακίνηση παθολόγου του Βενιζέλιου προς το νοσοκομείο Ρεθύμνου για να καλυφθούν οι εφημερίες. Μάλιστα, απειλήθηκε ότι σε περίπτωση που μείνει ακάλυπτη η εφημερία στο Ρέθυμνο θα φέρει ο ίδιος και μάλιστα ποινική ευθύνη. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Αβγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος τη μία μέρα έδινε συγχαρτήρια στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις πληρωμές προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης των αγροτών και την επομένη ζητούσε την παρέτησή της, κάνοντας λόγο τάχα για αδικαιολόγητα λάθη στην πληρωμή, για να δικαιολογήσει τη μείωση των επιδοτήσεων σε σχέση με πέρυσι από 20 έως και 60% από όρια της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Καρατομείτε τις δικές σας διοικήσεις για να εκτονώσετε την αγανάκτηση του λαού, να αθωώσετε την πολιτική σας και για να αποδείξετε ότι οι διοικητές πρέπει να σκέφτονται ως μάνατζερ. Όσο και αν προσπαθείτε να κοροϊδέψετε το λαό ότι φταίνε οι κακές διοικήσεις και όχι η ίδια η κυβερνητική πολιτική, εκτρέφει τέτοιες διοικήσεις και πέφτουν στο κενό. Τέτοιες διοικήσεις, τέτοιοι διοικητές και τέτοιες διοικήσεις ακριβώς θέλετε. Θέλετε διοικητές μάνατζερ με παχυλά μπόνους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Και όταν κάποιος πάει να ξεφύγει, να μπορείτε να τον απολύετε ή να τον εξωθείτε σε παρέτηση, όπως έγινε με τον προσωρινό διοικητή του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Η λογική κόστος ωφέλους στη λειτουργία των μονάδων υγείας, η μετρήσιμη ποσοτική στόχη στη βάση του δημοσιονομικού αποτελέσματος, στην πράξη παραμερίζουν την ιατρική επιστήμη. Με το σύστημα DRG, οι γιατροί θα μετατρέπονται σε λογιστές που θα καταγράφουν πόσο στοιχίζει κάθε εργαζόμενος, κάθε ασθενής, μια χειρουργική επέμβαση, κάθε ιατρική πράξη, τα υλικά που χρησιμοποιούνται με στόχο τη μείωση των κρατικών δαπανών για την υγεία, τη μεταφορά του κόστους μέσω των ασφαλιστικών εισφορών στις τσέπες των ασθενών και τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας των νοσοκομείων. Ήταν διαφωτιστική και άκρως αποκαλυπτική τοποθέτηση του Προέδρου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου κατά την ακρόαση των φορέων. Όσα προβλέπει το νομοσχέδιο ήδη εφαρμόζονται στην πράξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με ετήσιους μετρήσιμους στόχους. Με βάση τα έσοδα και τη στοχοθεσία που θέτει η διοίκηση και όχι τις ανάγκες του λαού, καθορίζεται το πότε ανοίγουν και το πότε κλείνουν τμήματα, το πότε ανοίγουν και το πότε κλείνουν τα καλοριφέρ του νοσοκομείου, με τον μετρήσιμο δείχτη της πληρότητας κλινών και όρους ξενοδοχειακής μονάδας καθορίζεται το πότε ανοίγουν και πότε κλείνουν οι κλινικές. Το ότι το PET scan στο Παγνί λειτουργεί σε μία βάρδια αντί για δύο για να εξυπηρετεί περισσότερους ασθενείς είναι επιλογή της διοίκησης του Παγνί για εξοικονόμηση εσόδων. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου τη δυνατότητα για λίγο, για εξοικονόμηση εσόδων από τον ΕΟΠΗ και λόγω του μεγάλου κόστους των φαρμάκων. Ποιος την πληρώνει? Οι καρκινοπαθείς. Επιλογή της διοίκησης ήταν και η απαράδεκτη απόφαση να περικόψει προγραμματισμένες εξετάσεις καρκινοπαθών για να τους στείλει στα ιδιωτικά εργαστήρια. Αυτός λοιπόν ο διοικητής θεωρείται πετυχημένος διοικητής. Τέτοιους θέλετε. Πυθύνια όργανα της πολιτικής σας. Κανένα αντίκρισμα δεν έχουν τα περί αξιοκρατίας και διαφάνειας με το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων. Το δίλημα για το λαό δεν είναι αποτελεσματικό ή αναποτελεσματικό κράτος, ικανές ή ανίκανες διοικήσεις, αλλά εάν το κράτος θα είναι αστικό επιτελικό κράτος ή εργατικό λαϊκό κράτος με μια οικονομία που να μπορεί να τη σχεδιάσει κεντρικά και αποτελεσματικά με κριτήριο πάντα και μόνο την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Το ΚΚΕ υπηρετεί το δεύτερο. Αυτό θέλουμε να οικοδομήσουμε από το λαό για το λαό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.